Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στο Χαραβιαγό και το Ηράκλειο, το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της ΑΕΠΣΑ, στο 0-0. Και τώρα ακολουθεί η συνέντευξη τύπου. Από τα δεξιά μας, όπως κοιτάμε, είναι ο προπονητής του Ηρακλείου Πάρης Βάλβης και από τα αριστερά μας ο προπονητής του Χαραβιακού, ο Ανδρέας Ματζούνης. Ξεκινάμε από το φιλοξενούμενο, νομίζω. Ήταν ένα κλασικό ντέρμπι της Αθήνας ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Δύο ομάδες ποιοτικές, δύο ομάδες που αποτελούνται πρώτα απ' όλα από πάρα πολλούς καλούς χαρακτήρες και μετέπειτα από την αξία των κάθε παιχτών, και αυτό αποδείχτηκε και στον αγωνιστικό χώρο. Για τον αγώνα ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι θετικό για μας, αν λάβουμε υπόψη μας το πόσο καλή ομάδα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, το πόσο καλά οργανωμένη και γυμνασμένη είναι αυτή η ομάδα. Και από το γεγονός ότι χάσαμε στο 10ο λεπτό έναν παίχτη ο οποίος είναι ένα από τα βαρόμετρα της ομάδος, είναι τον Γιώργο Λαμπρόπουλο που τον είχαμε με αποβολή από το προηγούμενο παιχνίδι. Σίγουρα δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί, ο Χαραβιακός στάθηκε πάρα πολύ καλά, είχε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, είχε τις ευκαιρίες του. Πιστεύω ότι ήταν ένα καθαρά ντέρμπι το οποίο είτε το κερδίσαμε είτε το χάναμε. Κανένας δεν έχει βγει πρωταθλητής από την ένατη αγωνιστική. Όλοι θα γελάρουμε, και εμείς και ο Χαραβιακός και κάθε ένας που μας ακολουθεί, είτε μεταξύ μας είτε από τις μικρότερες ομάδες, και έτσι έχει αποδειχθεί και στις 9 πρώτες αγωνιστικές. Συνεχίζουμε. Να ευχηθώ στον Ανδρέα καλή επιτυχία στο έργο του, το οποίο είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Εγώ θα ξεκινήσω ανάποδα, επειδή εκτός από το αγωνιστικό για μένα σαν άνθρωπος έχω στην ιεραρχία στο μυαλό μου άλλα πιο σπουδαία πράγματα. Κάθομαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που γνωριζόμαστε χρόνια, σας το λέω, και ό,τι λέω καταρχάς στη ζωή μου το εννοώ και το πιστεύω. Τον Πάρη, χωρίς να έχουμε πιει ούτε καφέ, μπορώ να πω ότι τον αγαπώ, τον εκτιμώ και χαίρομαι που είναι στην επικαιρότητα και δουλεύει σε μια ομάδα σαν το Ηράκλειο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που είμαστε τώρα δίπλα για το παιχνίδι. Νομίζω ότι το είχα χαρακτηρίσει το παιχνίδι της αγωνιστικής. Αντικειμενικά, έχοντας δει όλες τις ομάδες, νομίζω ότι ο Χαραβιακός με το Ηράκλειο είναι οι πιο καλές ομάδες στην Α' Αθηνών. Έγινε ένα παιχνίδι σε ένα φανταστικό γήπεδο, το οποίο σπανίζει για την Ελλάδα. Νομίζω ότι είχαμε, όπως είπε και ο Πάρης, την υπεροχή στο παιχνίδι. Δημιουργηθήκανε προϋποθέσεις και φάσεις για να κερδίσουμε. Μπορούσε και το Ηράκλειο στο 88 με το σουτ μέσα από το πέναλτι που πήγε στο Πακερλί επάνω για να πάρει το μάτς. Νομίζω όμως ότι θα ήταν, αν η μπάλα σου δίνει τη δικαιοσύνη, ότι θα ήταν πολύ άσχημο να χάναμε, γιατί είχαμε τη κυριαρχία στο παιχνίδι. Νομίζω ότι αν κάποια ομάδα άξιζε λίγο πιο πολύ να κερδίσει, ότι είμαστε εμείς, σαν Χαραβιακός. Συμφωνώ με τον Πάρη, γιατί βγήκε ένας παίχτης που τον εκτιμά περιόριστα, εννοώ για τον Αντωνόπουλο, ο οποίος είναι βαρόμετρο, όπου στις ομάδες αυτές, όταν σου λείπουν 2 με 3 παίχτες, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι σαν εικόνα. Είχε και ο Λαμπρόπουλος στην απουσία. Νομίζω ότι και όταν μείναμε με 10 παίχτες, το διαχειριστήκαμε. Καλά είχαμε και πάλι τη φάση με τον Σακελαρίου. Είχαμε την εκπληκτική απόκρουση για μένα του Μολφέση, που γι' αυτό είναι και ο Μολφέσης. Αυτή η εικόνα του Χαραβιακού μου δίνει πολύ μεγάλο κουράγιο για τη συνέχεια, ότι δηλαδή δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Συμφωνώ με το φίλο μου τον Πάρη ότι παίζανε δύο εξαιρετικές ομάδες και πιστεύω ότι όποια ομάδα έχει διάρκεια, αλλά το πιο σπουδαίο, όποια ομάδα στην άσχημη την ήττα θα παραμείνει ενωμένη, αυτή θα βγει και στο τέλος. Νομίζω ότι έγινε ένα καλό μάτς, είχε κόσμο και όλα καλά. Ωραία. Ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις. Θέλω να ρωτήσω. Τακτικά το Ηράκλειο πρόσεξε πάρα πολύ, πιστεύω, την άμυνα. Ναι. Και λίγο το Χαραβιακός σε αυτό το παιχνίδι ήταν λίγο μαζεμένοι ήσασταν. Κοιτάξτε, γιατί είναι ένα ντέρμπι το οποίο όποιος έβαζε τον γκολ θα κέρδιζε. Έτσι. Δεν είναι να ανοιχτείς, να προσπαθήσεις
Δηλαδή δεν ήμασταν καλοί σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Για να κερδίσει ένα αποτέλεσμα, ό,τι αποτέλεσμα και να είναι, πρέπει να κρατήσει το 0 πίσω. Και από τη στιγμή που είχαμε να διαχειριστούμε, όπως σας είπα, μια πάρα πολύ καλή ομάδα και σε ένα γήπεδο χαλή, αλλά για μας αρνητικό, γιατί κάνουμε, όπως ξέρετε, σε ένα γήπεδο με τσιμέντο στην Κίμης, είτε κάνουμε σε αυτό το γήπεδο, είτε κάνουμε στην Εθνική Οδό, είναι το ίδιο πράγμα, χωρίς φωτισμό. Και ερχόμαστε να παίξουμε σε ένα χόρτο το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά όπως καταλαβαίνετε ήταν πολύ βαρύ για τους δικούς μας παίκτες. Πιστεύω ίσως κάποια παιχνίδια πρέπει να διαχειριστούμε και τακτικά να κρατήσουμε το 0 και αν βγει μπροστά κάτι βγήκε. Αν δεν βγει, τουλάχιστον αν δεν μπορείς να κερδίσεις, δεν το χάνεις. Coach, δεν ήσταν πολύ απαιτητική επιθετικά. Έπαιξε ρόλο σε αυτό και η αναγκαστική αλλαγή του Αντωνόπουλου. Ναι, σίγουρα. Σας λέω ότι είναι παρόμετρο. Έχουμε βέβαια και άλλους παίχτες. Και με τον Λαμπρόπουλο. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα έχουμε δείξει ότι επιθετικά, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι είμαστε οι πρώτοι στην επίθεση. Αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί οι παίκτες του Ηρακλείου βάζουν γκολ. Φανταστείτε, το αριστερό μας μπακ έχει βάλει 3 γκολ. Βάζουν παίκτες όλοι. Δεν είναι μόνο το σεντερφόρ, είναι όλα τα αμυντικά, χάφ, είναι τα μπακ, είναι τα στόπερ. Από εκεί και μετά, εντάξει, δεν ήμασταν τόσο απαιτητικοί. Έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια. Πιστεύω με τις επιστροφές που θα έχουμε, θα ξαναέχουμε αυτή την ομάδα που μας αρέσει να παίζουμε κάτω το ποδόσφαιρο, ποιοτικό ποδόσφαιρο και να έχουμε και τα αποτελέσματα. Και μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Ματζούνη. Πού λέτε να κρυθεί το πρωτάθλημα, γιατί στα ντέρμπι μπορεί να μην κρυθεί τίποτα. Και βέβαια, δεν θα κρυθεί στα ντέρμπι. Όπως είδαμε και χθες, αν πάρουμε, αν πάρουμε αυτούς που εμείς θαυμάζουμε, ας πούμε χθες τον Ολυμπιακό με τον Πανιόνιο, κανείς δεν περίμενε ότι ο Ολυμπιακός με τα προβλήματα αυτά του Πανιόνιου ότι θα έρθει χ. Όμως ο Ολυμπιακός χθες έκανε ένα μεγάλο έτσι λάθος σε βαθμολογική συγκομιδή. Για μένα τα ντέρμπι δεν το κρίνουν ποτέ. Αυτά τα παιχνίδια είναι εμείς. Πληρώνουμε τώρα ότι είμαστε 2 βαθμούς από το Ηράκλειο, το πρώτο μάτς με το Δήλαπο Χαϊδαρίου. Με μια ομάδα που είναι τελευταία. Και σήμερα με μια ομάδα top έδειξε μια εξαιρετική εικόνα με την Αγία Παρασκευή που πιστεύω μετά από εμάς είναι η πιο καλή ομάδα. Μια top εικόνα. Αλλά όμως ένα μάτς που μάλλον δεν το είχαμε δει έτσι πάρα πολύ σοβαρά, δεν είναι βέβαια από εδώ. Μας έρισε τους 2 βαθμούς για να είμαστε στην πρώτη θέση. Συμφωνώ απόλυτα. Και πιστεύω ότι αποκτά μεγάλη αξία η εικόνα μας μέσα στο γήπεδο, γιατί πολλές φορές ο μεγαλύτερος απατεώνας στο ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα. Γιατί σήμερα δεν παίζαμε με το κένταφρο φιλισσίων, δεν υποτιμώ, αλλά λέω σαν συγκομιδή ή με τα Μελίσια που παίξαμε, αλλά παίζαμε με το Ηράκλειο, με μια ομάδα που είναι στην κορφή, που δεν υπάρχει σε μάτς που να μην σου κάνει φάσεις. Οπότε για μας αποκτά πολύ μεγάλη έτσι σαν αξία. Σύνο ότι μην ξεχνάτε, μείναμε και περίπου 17 λεπτά με 10 παίχτες. Όπου πάντα λες Παναγία μου τώρα, τι μπορεί για να συμβεί. Γι' αυτό νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και λέω ότι αν κρατήσουμε αυτή την εικόνα σαν οδηγό για τη συνέχεια, ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε και ότι έχουμε μόνο να κερδίσουμε. Μπορεί σήμερα να μην κερδίσαμε, να κερδίσουμε σε κάποιο άλλο μάτς, έτσι με το ποδόσφαιρο κάτι σου παίρνει, κάτι σου δίνει. Αυτά. Κότς, τελικά η γεύση που σου αφήνει το μάτς είναι γλυκόπικρη. Να πούμε, το λέω αυτό με την έννοια ότι ναι, μεν δεν χάσετε το Ηράκλειο, αλλά παίζετε στην έδρα σας και επίσης παραμένετε δεύτερη. Όμως και παράλληλα, απ' την άλλη, όμως παίξατε και καλά. Είχατε τις φάσεις δηλαδή. Αν κάποιος νομίζω έπρεπε να κερδίσει, έχω την αίσθηση ότι μάλλον αυτός έπρεπε να ήταν ο Χαραβιακός. Άρα είναι γλυκόπικρη η γεύση. Τι γεύση σου αφήνει? Σε μένα. Ναι. Εμένα μου αφήνει, νομίζω ότι δείχνει και το φλέμμα μου, ότι είναι σαν να έχουμε κάνει μία νίκη, γιατί σας ξαναλέω. Το πιο σπουδαίο είναι να κοιτάς την εικόνα. Μπορεί σήμερα να κερδίζαμε 1-0 και το Ηράκλειο να είχε 2 δοκάρια, 5 τετατέ και επειδή η μπάλα που λέμε μίλησε ο Μουγκός στην εξέδρα, ναι, μέσα μου θα την ονόμαζα μια πολύ άσχημη νίκη. Με την εικόνα αυτή όμως, ναι, είμαι στεναχωρημένος, αλλά είμαι και χαρούμενος. Χαρούμενος με την εικόνα λοιπόν, στεναχωρημένος το αποτέλεσμα. Και με προσευχήσανε και πάρα πολύ. Και προς τιμή του, και το είπα και τα λόγια του κυρίου Μπελίτσιου που μιλήσαμε έξω γιατί γνωριζόμαστε,
ότι μου έδωσε πάρα πολλά συγχαρητήρια για την εικόνα της ομάδας μας, ότι είμαστε πάρα, έτσι πάρα πολύ σπουδαία ομάδα. Αυτά. Να φανταστώ επίσης καλό το γεγονός, θα μου πείτε και δύο, ότι και οι υπόλοιποι διεκδικητές αφήσαν βαθμούς, έτσι. Σαν να μην έγινε η αγωνιστική. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή σαν να μην παίξαμε. Έτσι. Γενικά ήταν από την εικόνα που είδα εγώ. Ναι, είναι αυτό που με παραξένευσε εμένα ήταν. Δύο σοβαρές ομάδες. Αυτό ήταν. Ναι, και τακτοποιημένο. Αυτό που με παραξένευσε πάρα πολύ ήταν. Την ήττα τη Πετρούπολη δεν την περίμενα, να σα πω την αλήθεια, από το κένταυρο Βρυλισσίων. Θεωρητικά. Ναι, αυτό είναι. Αυτό δεν το περίμενα. Όλα τα άλλα τα περίμενα. Τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς.